Δίπλα μου ο Νίκος Παπανικολάου, κλινικός ψυχολόγος και συνεργάτης μας εδώ στην εκπομπή και στον Όμιλο. Καλησπέρα μου, Νίκο. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Έχουμε ετοιμάσει ένα θέμα, μια παρουσίαση που έχει να κάνει με την κατάθλιψη, μια νόσος η οποία αντιμετωπίζεται. Ωστόσο, δεν μπορώ να μην ξεκινήσω τη συζήτησή μας παίρνοντας πάσα από τις τραγικές εξελίξεις, από την εθνική τραγωδία που βιώνουμε όλοι και αναφέρομαι στην σύγκρουση των τρένων στα Τέμπη και στον τραγικό απολογισμό δεκάδες συνάνθρωποι μας νεκροί. Να εστιάσουμε λίγο στην ψυχολογική αντιμετώπιση και υποστήριξη των θυμάτων και των οικογενειών τους. Και των οικογενειών, είναι πολύ βασικό. Ακριβώς των οικογενειών, αλλά και των θυμάτων από την άποψη ότι τραυματίστηκαν και είναι κατά κάποιο τρόπο επιβαρημένοι ψυχολογικά. Πώς αντιμετωπίζεται αυτή η κατάσταση? Ακριβώς. Επιβαρημένοι ψυχολογικά και τα σωματικά τραύματα, ξέρεις, μπορεί να υπολωθούν σχετικά γρήγορα σε κάποιους ανθρώπους, ναι. Προφανώς. Από εκεί πέρα τα ψυχολογικά τραύματα. Προφανώς αυτό που λέμε διαταραχή με τραυματικού στρες, προφανώς θα υπάρχει σε κάποιους ανθρώπους. Ξέρεις, για την οικονομία της εισήγησης, της μικρής συζήτησης, θα μπορούσα να πω ότι είναι τρεις κατηγορίες οι οποίες πρέπει να στηριχθούν και ήδη οι συνάδελφοι ψυχολόγοι έχουν πάρει θέσεις. Η πρώτη κατηγορία είναι οι διασωθέντες, οι τραυματιστέντες, αυτού που είπαμε ουσιαστικά, οι οποίοι βεβαίως σε πρώτη φάση με την ανακούφιση, την πρώτη ανακούφιση, είδαμε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι μίλησαν γενικότερα στις τηλεοράσεις, ναι. Και με το γλίτος, θα ξέρεις, υπάρχει θυμός. Ένας θυμός ο οποίος λογικό είναι ότι πρέπει να υπάρχει και να στραφεί προς αυτούς που δεν έκαναν μάλλον αυτό το οποίο έπρεπε να κάνουν από εκεί πέρα. Στη συνέχεια μπορεί να υπάρχει θλίψη, αυτό το οποίο είπαμε προηγουμένως. Υπάρχει μεταρρυθμιστικό στρες, το οποίο σημαίνει εφιάλτες, το οποίο σημαίνει συνεχόμενες μνήμες από το τραυματικό γεγονός το οποίο ζήσα, ανάλογα βεβαίως με το πώς το έζησα αυτό το τραυματικό γεγονός. Μπορεί να σημαίνει θλίψη, μπορεί να σημαίνει ανυμπόρια το να κάνω πολλά πράγματα, μπορεί να σημαίνει διαταραχές στην πρόσληψη τροφής. Γενικώς μια κατάσταση η οποία προσομοιάζει, θα έλεγα, πολύ με την κατάθλιψη. Όχι, δεν είναι κατάθλιψη ωστόσο. Μέχρι που να φτάσουν όσοι φτάσουν στην αποδοχή. Αυτή είναι η πρώτη κατηγορία, ξέρεις, των ανθρώπων οι οποίοι χρήζει στήριξη. Η δεύτερη κατηγορία προφανώς των ανθρώπων είναι οι συγγενείς των βαριά τραυματιών, οι οποίοι βεβαίως ελπίζουν, περιμένουν, υπομένουν αυτοί οι άνθρωποι και γενικότερα κρατούν το θυμό τους για τις εξελίξεις τις οποίες θα υπάρχουν και απευχόμαστε βεβαίως να υπάρχουν οι χειρότερες εξελίξεις, ευχόμαστε να υπάρχουν οι καλύτερες εξελίξεις τουλάχιστον για τους βαριά τραυματίες. Η τρίτη, θα έλεγα, κατηγορία βεβαίως και ίσως η πιο επιβαρημένη κατηγορία είναι οι συγγενείς των θυμάτων. Είναι, ξέρεις, οι άνθρωποι οι οποίοι θα έλεγα ότι σαστίζουν με κάποιο τρόπο, οι οποίοι δεν θέλουν να το πιστέψουν σε πρώτη φάση, δεδομένου του ότι πάντα μιλάμε για μια διαδικασία πένθους, ενός πένθους το οποίο είναι άδικο, ενός πένθους το οποίο δεν μπορεί κανένας, όπως όλα τα πένθη βεβαίως, αλλά ουσιαστικά αυτό είναι ένα πένθος το οποίο δεν μπορεί κανένας να το εξηγήσει, πόσο δε το μάλλον οι συγγενείς των θυμάτων. Από εκεί και πέρα λοιπόν δυσκολεύεται όλη αυτή η διαδικασία, ξέρεις, το να το πιστέψω, από την διαδικασία της μη αναγνώρισης των σωρών. Γενικότερα είναι μια δύσκολη διαδικασία. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι θυμώνουν προς αυτούς που έπρεπε να κάνουν αυτό που δεν έχουν κάνει ουσιαστικά βεβαίως. Από εκεί πέρα μιλάμε για θλίψη, κατάθλιψη, η οποία θα υπάρξει σε αυτούς τους ανθρώπους. Για ένα χαμό του παιδιού, ξέρεις, που ειδικά οι γονείς, οι συγγενείς, οι άμεσοι συγγενείς, ειδικά για παράδειγμα συγγενείς πρώτου βαθμού, γονείς από εκεί πέρα, είναι άνθρωποι, δεδομένου ότι μιλούμε για παιδιά τα οποία ήταν μικρής ηλικίας τα περισσότερα, μιλούμε για ανθρώπους οι οποίοι γενικότερα έχουν ένα βάρος το οποίο ίσως σε όλη τους τη ζωή. Και είναι μια διαδικασία που ίσως και των σωρών, νομίζω είναι μια διαδικασία που πολύ δύσκολα ξεπερνιέται για ένα γονέα. Πολύ δύσκολα ξεπερνιέται και θα σου έλεγα ότι είναι μια διαδικασία ωστόσο η οποία με κάποιο τρόπο πείθει το γονέα για το γεγονός αυτό το οποίο έχει συμβεί. Αλλά ωστόσο είναι μια πολύ δύσκολη, πολύ τραυματική διαδικασία και προφανώς είναι μια κατάσταση η οποία δεν φεύγει με τίποτα, θα έλεγα, από τη μνήμη η οποία στοιχιώνει τη ζωή του γονέα για όλη την υπόλοιπη τη ζωή. Ένας επιζών, ο οποίος βγαίνει από αυτή την τραγωδία, τραυματίζεται. Μέσα του πώς αισθάνεται, δυστυχισμένος ή τυχερός? Ξέρεις, σε πρώτη φάση θα έλεγα ότι αισθάνεται τυχερός. Σε πρώτη φάση αισθάνεται τυχερός δεδομένου του ότι γλίτωσε από αυτή τη διαδικασία. Απλά από εκεί και πέρα, ξέρεις, όλες αυτές οι τραυματικές σκηνές τις οποίες έχω ζήσει, δεδομένου του ότι μιλούμε για τραυματικές σκηνές τις οποίες έζησαν λίγος πολύ όλοι οι άνθρωποι που βρίσκονταν στα υπόλοιπα βαγόνια, είναι αυτές οι οποίες στοιχιώνουν την καθημερινότητά τους και κυρίως τον ύπνο. Μιλούμε για ανθρώπους που έχουν μνήμες, εφιάλτες, που έχουν άγχος, που έχουν θλίψη, κατάθλιψη πολλές φορές. Μιλούμε για ανθρώπους οι οποίοι αναπτύσσουν φοβίες. Ξέρεις, αυτό είδαμε πάρα πολλές φορές. Για παράδειγμα,
στη αντίστοιχη τραγική κατάσταση που είχαμε στο ναυάγιο του Σάμινα, υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι στην πορεία δεν ταξίδεψαν καν με πλοίο από εκεί και πέρα ή δεν έμπαιναν καν σε μέσα συγκοινωνία στην πορεία. Πανικούς, διαταραχές πανικού, ψυχοσωματικά προβλήματα, ειδικά σε ανθρώπους οι οποίοι δεν εξέφρασαν όλο αυτό το ψυχολογικό φόρτο τον οποίο είχαν. Γενικώς μιλούμε για ανθρώπους οι οποίοι επιβαρύνθηκαν ψυχολογικά για όλη την υπόλοιπη του ζωή, μια πραγματικά δύσκολη κατάσταση, την οποία χρειάστηκε να αντιμετωπίσουν και με το πρώτο ουφ γλίτωσα, ξέρεις, υπάρχει μια πολύ δύσκολη κατάσταση η οποία πρέπει να αντιμετωπιστεί. Ωραία, να περάσουμε λίγο στην παρουσίασή μας. Να περάσουμε λίγο στην παρουσίασή μας, η οποία λίγο έχει άμεση σχέση, ίσως θα έλεγα. Ακριβώς, συνδέονται. Συνδέονται. Τυχαίο το γεγονός, καθώς είχαμε προετοιμάσει από χθες την παρουσίαση, ωστόσο έρχεται αυτό το γεγονός και μας σοκάρει και συνδέεται λίγο με την παρουσίαση. Μια παρουσίαση που έχει ως επίκεντρο την κατάθλιψη. Μια κατάθλιψη που είναι μια νόσος, έτσι χαρακτηρίζεται. Είναι νόσος η οποία αντιμετωπίζεται. Ακριβώς. Δεν σημαίνει πάντα ότι όποιος έχει κατάθλιψη έχει καταθλιπτική διάθεση. Υπάρχουν καταθλίψεις οι οποίες έχουν σχέση με ψυχοσωματικά προβλήματα, όπως θα δούμε στην πορεία. Δεν εξωτερικεύεται δηλαδή. Δεν εξωτερικεύεται ακριβώς. Δυστυχώς ακόμα στο 2023 παραμένει ταμπού για κάποιους ανθρώπους, ενώ από εκεί και πέρα ο όρος κατάθλιψης πολλές φορές δυστυχώς τον χρησιμοποιούμε καταχρηστικά. Θα έλεγα ότι μπερδεύουμε πολλές φορές τη θλίψη με την κατάθλιψη. Η θλίψη είναι μια φυσιολογική διαδικασία, μια διαδικασία η οποία δεν αλλάζει την καθημερινότητα. Ναι, πένθος, θλίψη. Και είναι κάτι άλλο. Η κατάθλιψη είναι μια νόσος, ωστόσο, η οποία σαφέστατα κάνει κάποιον να είναι ανήμπορο, ούτως ώστε να μπορέσει να ανταπεξέλθει στην πραγματικότητά του και κάνει κάποιον να χτυπιέται η αυτοεικόνα του πάρα πολύ σημαντικό. Πιστεύει δηλαδή ο καταθλιπτικός ότι δεν αξίζει. Πάμε λοιπόν να δούμε τα συμπτώματα και τα στοιχεία και τα σημεία της κατάθλιψης. Το πρώτο είναι η καταθλιπτική διάθεση. Λύπη, θλίψη, απογοήτευση την οποία έχει ο καταθλιπτικός από εκεί και πέρα, απελπισία, κλάμα, το οποίο το έχει πάρα πολλές φορές. Ξέρεις, αυτό πολλές φορές στις μικρότερες ηλικίες δεν υπάρχει και θα σου έλεγα αυτό το οποίο παίρνουμε από τον άνθρωπο που έχει κατάθλιψη είναι ότι όταν μιλάμε μαζί του αισθανόμαστε κι εμείς πάρα πολύ άσχημα. Δηλαδή είναι αυτό το συνέστημα το οποίο έχει αυτός ο άνθρωπος όταν βρίσκεται απέναντί μας. Το δεύτερο είναι η ανειδονία. Ανειδονία όταν λέμε δηλαδή δεν καταλαβαίνει το ότι γενικότερα δεν ευχαριστιέται κάποια πράγματα και ο ίδιος. Δεν το καταλαβαίνει. Το άγχος συνυπάρχει πολλές φορές με την κατάθλιψη και μάλιστα πολλές φορές για εμάς τους ειδικούς είναι αρκετά δύσκολο να ξεχωρίσουμε ποιο είναι πρώτο και ποιο είναι δεύτερο. Αν προϋπήρξε το άγχος της κατάθλιψης ή η κατάθλιψη του άγχους ή αν το άγχος προέχει της κατάθλιψης, είναι δηλαδή πιο βαρύ από την κατάθλιψη. Προφανώς διαταραχή του ύπνου, είτε αϊπνία είτε υπερυπνία. Αϊπνία, δυσκολευόμαστε να κοιμηθούμε, πρωτοπαθείς, ξυπνάμε στη μέση της νύχτας, που συνήθως συνδέεται με την κατάθλιψη αυτού του είδους η αϊπνία, το να ξυπνάμε στη μέση της νύχτας και να μην μπορούμε να κοιμηθούμε. Να μην μπορούμε καν να κοιμηθούμε, είτε να κοιμόμαστε πολλές ώρες. Αυτό ισχύει βεβαίως στις μικρότερες ηλικίες. Διαταραχή της όρεξης, συνήθως κόβεται η όρεξη από εκεί και πέρα, απώλεια της όρεξης ή αύξηση της όρεξης. Το επόμενο λοιπόν είναι η κόπωση. Περνάμε στον επόμενο πίνακα. Είναι η κόπωση, η οποία υπάρχει, μειωμένη στη συνέχεια λίμπιντο, μειωμένη δηλαδή σεξουαλική ευχαρίστηση την οποία μπορεί να έχει κάποιος, η οποία χτυπάει κυρίως τους άνδρες και την αυτοεκτίμηση των ανδρών. Ψυχοκινητική επιβράδυνση, δηλαδή κάποιος ο οποίος γενικότερα στις σκέψεις, το λόγο, στην κίνηση θυμίζει ότι είναι αρκετά κατατονικός, δηλαδή δεν κάνει κάποια πράγματα, δυσκολεύεται να κάνει κάποια πράγματα της καθημερινότητάς του, ή και διέγερση αντίστοιχα, το οποίο το βλέπουμε στις μεγαλύτερες ηλικίες. Δηλαδή οι μεγαλύτερες ηλικίες, αν των 65-70 ετών, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι πολύ νευρικοί, βηματίζουν πολύ νευρικά, τραβούν τα μαλλιά τους. Είναι άνθρωποι οι οποίοι ωστόσο έχουν κατάθλιψη με ψυχοκινητική διέγερση. Απώλεια του ενδιαφέροντος, η οποία υπάρχει σε όλες, θα σου έλεγα, τις εκφάνσεις της ζωής. Περνάμε στον επόμενο πίνακα, η μπόρια, όπου ακόμα υπάρχει και για τα απλά πράγματα τα οποία μπορούμε να κάνουμε. Σκέψη αυτοκτονίας, κάτι πάρα πολύ βασικό. Η αυτοκτονία συνδέεται με την κατάθλιψη. Συγκεκριμένα, με βάση έρευνες, στη βαριά κατάθλιψη ο άνθρωπος στον επόμενο χρόνο, στο ποσοστό 1%, κάνει απόπειρα αυτοκτονίας. Σε ποσοστό 1% είναι αρκετά μεγάλο το ποσοστό, ξέρεις. Μάλιστα, στις πολλές καταθλίψεις τις οποίες μπορεί να έχει ο άνθρωπος, το ποσοστό αυτό σκαρφαλώνει στο 15%. Και θα έλεγα ότι η αυτοκτονία είναι αρκετά επικίνδυνη περίπου 6 με 8 μήνες μετά που θα αρχίσει να αισθάνεται κάποιος καλύτερα, γιατί μπορεί να έχει και κάποιο σχέδιο, ούτως ώστε να μπορέσει να πετύχει και να κάνει την αυτοκτονία, όπως επίσης και να έχει την απαραίτητη εσωτερική ενέργεια να κινητοποιηθεί, ούτως ώστε να κάνει την αυτοκτονία. Ενοχή, αναξιότητα. Κάποιος δηλαδή αισθάνεται ένοχος για αυτό που έκανε και κυρίως για αυτό που δεν έκανε. Αλλά τεράστιες ενοχές, ξέρεις, για πολύ απλά πράγματα που δεν έκανε.
δυσκολία στην συγκέντρωση, την οποία μπορεί να έχει, επειδή είτε είναι απασχολημένος με τις σκέψεις τις οποίες έχει, γιατί η κατάθλιψη συνεπάγεται τις περισσότερες φορές με σκέψεις τις οποίες αναμασάμε, και γι' αυτό πολλές φορές, ξέρεις, δυσκολευόμαστε να κάνουμε μια διαφοροδιάγνωση από την άνοια. Δηλαδή, σε μεγαλύτερες ηλικίες τον μπερδεύουμε πώς ξεκινάει, γι' αυτό και δυσκολευόμαστε πολλές φορές. Και από εκεί πέρα, το ενόμαστο τελευταίο, έλλειψη πραγματικότητας, όπου πολλές φορές έχει σχέση με τις ενοχές. Έχω τόσο τεράστιες ενοχές που χάνω και την αίσθηση της πραγματικότητας. Δηλαδή, πιστεύω ότι εγώ, για παράδειγμα, φταίω για το δυστύχημα το οποίο μπορεί να έχει συμβεί στα Τέμπη. Για παράδειγμα, επειδή δεν ξέρω κι εγώ για κάποιο λόγο. Είναι ο άνθρωπος ο καταθλιπτικός, ο οποίος οι σκέψεις του είναι μαύρες και δηλητηριάζουν την καθημερινότητά του. Μάλιστα. Προχωρούμε στον επόμενο πίνακα, στα σωματικά ενοχλήματα τα οποία συνδέονται με την κατάθλιψη. Πονοκέφαλος. Δηλαδή, πονοκέφαλος, ακριβώς. Πόνη στη μέση, κυρίως χαμηλά στη μέση. Κράμπες, ναυτία, έμετος, δυσκυλιότητα, οπισθοστερνικό κάψιμο, οτιδήποτε έχει σχέση με τον γαστροϊσοφαγικό σωλήνα έχει σχέση με την κατάθλιψη. Δυσκολία αναπνοής, από εκεί πέρα, δηλαδή το κοντανάσημα το οποίο λέμε πολλές φορές, και πόνοι στο στήθος, αδιόρατη πόνη στο στήθος, οι οποίοι δυστυχώς πολλές φορές μπερδεύονται, ξέρεις, με καρδιολογικά προβλήματα και με κάποιο τρόπο θεωρώ έχω περάσει από διάφορους. Δυστυχώς πολλές φορές είναι κατάθλιψη. Περνούμε στον επόμενο πίνακα, συνοδές διαταραχές οι οποίες μπορεί να υπάρχουν. Φοβίες προφανώς, αγοραφοβία, δηλαδή διαταραχές οι οποίες υπάρχουν μαζί με την κατάθλιψη και κρύβουν κατάθλιψη, ακριβώς. Φοβάμαι δηλαδή το να κυκλοφορήσω, αγοραφοβία, κοινωνική φοβία, προσβολές πανικού, διαταραχή πανικού που λέμε, αιμονές, τις οποίες μπορεί να έχει κάποιος, οι οποίες πολλαπλασιάζονται στην περίοδο της κατάθλιψης, αιμονές, και η ειδοληψία που μπορεί να έχει, δηλαδή κολλάει εντός εισαγωγικών με κάτι. Από εκεί πέρα, τρεις καταστάσεις οι οποίες συνδέονται δυστυχώς με την κατάθλιψη και επιτείνουν περισσότερο το πρόβλημα της αυτοκτονίας που λέγαμε προηγουμένως. Είναι ο αλκοολισμός, κυρίως σε μεγαλύτερες ηλικίες. Δηλαδή, αλκοολικός μόνος του σε μεγάλη ηλικία είναι και ο υπαριθμόν ένα άνθρωπο τον οποίο τον φοβόμαστε για πετυχημένη απόπειρα αυτοκτονίας. Από εκεί πέρα υπάρχει ο τζόγος, δηλαδή η ενασχόληση με τον τζόγο σε μια προσπάθεια, ξέρεις, να λειτουργήσω κάπως πιο ενεργητικά, ούτως ώστε να ξεπεράσω την καταθλίψή μου, ή και κατάχρηση ουσιών σε μια προσπάθεια να κάνω αυτοθεραπεία. Μάλιστα. Προφανώς δεν είναι καθόλου αυτοθεραπεία. Επιδημιολογία. Φύλο, κατά κύριο λόγο αυτές οι οποίες με κάποιο τρόπο νοσούν από κατάθλιψη είναι οι γυναίκες, σε ένα ποσοστό 10-25%. Οι άνδρες νοσούν λιγότερο, σαφέστατα, 10-15%, ανάλογα με την έρευνα βεβαίως της κατάθλιψης. Έναρξη, το πότε ξεκινάει. Συνήθως ξεκινάει γύρω στα 25 η κατάθλιψη. Μεσοσταθμικά μπορούμε να πούμε από το 25 μέχρι το 45 είναι η ηλικία στην οποία έχουμε το πρώτο συνήθως περιστατικό κατάθλιψης το οποίο υπάρχει. Συνήθως μετά τα 65 έχει μείωση, υπάρχει μείωση στην κατάθλιψη με βάση τουλάχιστον το πικ. Σε ποια ηλικία είναι, 40? 25 με 45 εκεί τουλάχιστον. 35, 30, 35 εκεί. Ένας νέος με ένα μεσήλικα σου. Ναι, ακριβώς. Το επόμενο είναι οικογενειακό ιστορικό. Φαίνεται ότι υπάρχει σύνδεση του οικογενειακού ιστορικού με την κατάθλιψη. Δηλαδή, φαίνεται ότι στα άτομα τα οποία έχουν πρώτου βαθμού συγγενείας με κατάθλιψη υπάρχει από 1,5-3% περίπου, τρεις φορές, συγγνώμη, μεγαλύτερη πιθανότητα να εκδηλώσει κατάθλιψη ο άνθρωπος του άμεσου οικογενειακού περιβάλλοντος. Προβλήματα υγείας, τα οποία μπορούν να συνδέονται με την κατάθλιψη. Δηλαδή, έχω ένα πρόβλημα υγείας και το οποίο αργότερα αυτό το πρόβλημα υγείας, επειδή είναι χρόνιο και επειδή είναι αρκετά πιεστικό για μένα, μπορεί να μου δημιουργήσει κατάθλιψη. Όπως είναι εγκεφαλικά αγκιακά επεισόδια, όπως είναι καρδιολογικά προβλήματα, όπως είναι Πάρκινσον, όπως είναι χρόνιος πόνος, ο οποίος συνδέεται επίσης με την κατάθλιψη, όπως είναι διαταραχές του θηροειδούς, αν υπάρχει και της B12, ξέρεις, το οποίο υπάρχει πάρα πολύ έντονα εδώ στην Κρήτη. Άνοια, σκλήνηση κατά πλάκας, προβλήματα δηλαδή τα οποία μπορούν να δημιουργήσουν και να οδηγήσουν στην κατάθλιψη και προφανώς στρεσογόνες καταστάσεις. Δεν σημαίνει βεβαίως ότι οποιαδήποτε στρεσογόνος κατάσταση θα οδηγήσει στην κατάθλιψη, ειδικά σε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι αρκετά καλά δομημένος, ψυχικά δομημένος, τόσο ώστε να αντιμετωπίσει αυτήν την κατάσταση. Περνάμε στον επόμενο πίνακα. Τι λέω στον ασθενή, βασικότατος πίνακας, χρειάζεται, θα σου έλεγα, λεπτούς χειρισμούς εδώ από εκεί πέρα, για δεδομένο του ότι οι άνθρωποι που έχουν κατάθλιψη είναι απομονωμένοι, είναι αντιδραστικοί και γενικότερα δεν δέχονται εύκολα την βοήθεια την οποία θα τους δώσουμε. Από εκεί και πέρα πρέπει να τους πείσουμε ότι είμαστε σύμμαχοί τους και όχι ότι είμαστε κριτές ή με κάποιο τρόπο παντογνώστες, ούτως ώστε να τους κατακεραυνώσουμε. Άρα λοιπόν τι του λέω, είμαι εδώ για σένα, βρίσκομαι εδώ για σένα, τι βοήθεια χρειάζεσαι. Επίσης, προσπαθώ να τον πείσω στο ότι θα αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση, γιατί πραγματικά η κατάθλιψη είναι μια κατάσταση η οποία στη συντριπτική της πλειοψηφία αντιμετωπίζεται.
Μοιράσου το μαζί μου, προσπάθησε δηλαδή να μοιραστεί μαζί μου. Μη σταματά, δεδομένου ότι ξέρει πολλέ φορέ ο άνθρωπο με την κατάθλιψη είναι ο άνθρωπο ο οποίο δεν έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει. Εγκαταλείπει. Αισθάνεται ακριβώ εγκαταλείπει. Άρα λοιπόν μη σταματά. Είσαι σημαντικό για μένα. Ένα άνθρωπο, ξέρει, ο οποίο έχει κατάθλιψη, έχει τρωθεί πολύ σημαντικά η αυτοεικόνα του γενικότερα. Άρα είναι ένα άνθρωπο που, αν του πούμε το πόσο σημαντικό είναι για μα, είναι πολύ σημαντικό για αυτόν και θα βελτιώσει την αυτοεικόνα του. Και το επόμενο είναι ότι σε καταλαβαίνω και ότι σε νοιάζομαι, κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Επόμενος πίνακας, πολύ σημαντικός επίσης, τι δεν λέμε, μη δραματοποιείς, μη το κάνεις δραματικό, για παράδειγμα. Ξέρεις, αυτό είναι κάτι προσωπικό μας, το οποίο πολλές φορές υπάρχει βέβαια στην κατάθλιψη, κάποιος εκδραματίζει, αλλά δεν χρειάζεται να το λέμε τουλάχιστον σε εκείνη εκεί τη φάση. Όλα είναι στο μυαλό σου. Το ξέρει πολύ καλά και αυτός ότι όλα είναι στο μυαλό του, αλλά είναι αδύνατον να μπορέσει να αντιδράσει σε αυτή την κατάσταση, η οποία είναι νόσος, όπως είπαμε. Σκέψου θετικά. Ό,τι χειρότερο μπορούμε να πούμε. Δηλαδή, δεν μπορούμε να πούμε σκέψου θετικά σε έναν άνθρωπο που δεν βλέπει τίποτα θετικό. Άρα λοιπόν είναι σαν να του λέμε το πόσο άσχημα είσαι εσύ εκείνη τη στιγμή. Του τονίζουμε δηλαδή το πόσο δύσκολα είναι. Γιατί δεν θες να ζήσεις. Νομίζω είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν βλέπει διέξοδο, γι' αυτό και δεν θέλει να ζήσει. Άρα λοιπόν και πάλι του δείχνουμε το πόσο τελικά λίγο τον καταλαβαίνουμε. Βοήθησε τον εαυτό του. Ανυμπόρια στο να βοηθήσει τον εαυτό του κάποιος, άρα λοιπόν πώς θα βοηθήσει τον εαυτό του. Πάρα πολύ δύσκολο, ακατόρθωτο θα έλεγα. Άλλο επίσης χαρακτηριστικό το οποίο το ακούμε, ξέρεις. Μα τι σου λείπει, έχεις τα πάντα. Έχεις τον άντρα σου, ακούμε για παράδειγμα πολλές φορές στην Κρήτη. Έχεις το σπίτι σου, τα παιδάκια σου, το αυτοκίνητό σου. Τι είναι αυτό που σου λείπει. Λείπει ότι αυτός ο άνθρωπος στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή δεν έχει ψυχική υγεία. Υπάρχει πρόβλημα στην ψυχική υγεία. Υπάρχει νόσος. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να λέμε κάτι τέτοιο σε έναν τέτοιον άνθρωπο. Και το τελευταίο φυσικά, το οποίο δεν είναι θετικό να το λέμε, είναι ότι ίσως βολεύτηκες πίσω από αυτή την κατάσταση. Κατακεραυνώνουμε δηλαδή έναν άνθρωπο ο οποίος ήδη τον έχει κατακεραυνώσει, τον έχει ισοπεδώσει η κατάθλιψη. Προχωράμε στον τελευταίο πίνακα. Ίσως είναι κάποιες πολύ μικρές προτάσεις αυτοβοήθειας. Προσπαθώ να κινητοποιηθώ όπου μπορώ να κινητοποιηθώ, δεδομένου ότι ο βαρύτατο καταθλιπτικός δεν μπορεί να κινητοποιηθεί ο ίδιος προφανώς. Από εκεί πέρα οργανώνω τον χρόνο μου, την καθημερινότητά μου, για να μπορέσω ως ένα σημείο να οργανώσω το συναίσθημά μου. Το συναίσθημά μου να το οργανώσω στην κατάθλιψη είναι πιο δύσκολο, άρα αν οργανώσω τον χρόνο μου και την καθημερινότητά μου είναι πιο εύκολο. Τρέφομαι σωστά, άρα λοιπόν κάνω μια σωστή διατροφή, αερόβια άσκηση, πάρα πολύ σημαντικό και προφανώς το τελευταίο και πάρα πολύ σημαντικό, η κατάθλιψη είναι νόσος, χρήση θεραπείας. Από εκεί πέρα αποτείνομαι λοιπόν σε ειδικό της ψυχικής υγείας, ψυχολόγο ή ψυχίατρο, ούτως ώστε να αντιμετωπιστεί μια κατάσταση η οποία στη συντριπτική πλειοψηφία είναι αντιμετωπίσιμη. Χρονικό διάστημα προκειμένου να αντιμετωπιστεί, κατά μέσο όρο. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε ξεκάθαρα. Μπορεί να πάρει και χρόνια αυτή η διαδικασία. Χρόνια δεν μπορεί να πάρει συνήθως. Συνήθως δεν παίρνει χρόνια. Κάποιους μήνες σίγουρα θα πάρει από εκεί πέρα. Μάλιστα. Ωστόσο δεν παίρνει χρόνια. Ή αν θα πάρει χρόνια, αρχίζει και είναι μια χρονίουσα κατάσταση που κάτι έχει γίνει λάθος στη θεραπεία. Όταν υπάρχει θεραπεία. Μάλιστα. Ή πολλές φορές δεν υπάρχει θεραπεία και κάποιος μπαίνει στη διαδικασία του να συνυπάρξει με την κατάθλιψη. Πράγμα που ωστόσο του δηλητηριάζει τη ζωή του και την καθημερινότητά του, όχι μόνο αυτού αλλά και τον γύρο του. Το κεντρικό μήνυμα: υπάρχει λύση. Υπάρχει λύση. Για όλα υπάρχει λύση. Ακριβώς. Για όλα υπάρχει λύση. Αρκεί βέβαια κάποια στιγμή να απευθυνθούμε και στους ειδικούς. Δεν είναι ντροπή, δεν είναι πλέον ταμπού νομίζω. Οπότε στο χέρι μας είναι. Ακριβώς. Μάλιστα. Λοιπόν, Νικόλα, να σε ευχαριστήσω πολύ.